Ένα Toyota VX. Καταφέρει να στρίψει σχετικά εύκολα και καταφέρνει να ολοκληρώσει. Πάει αρκετά καλά. Έχει ακόμα μία προσπάθεια για να ολοκληρώσει τη διαδρομή και καταφέρνει σιγά σιγά να τερματίσει. Κάπου δυσκολεύεται ο Μιχάλης. Με 3 χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται έχει αποκτήσει αρκετούς φίλους. Έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα για τα κυπριακά δεδομένα. Ο Κούλης καταφέρνει σιγά σιγά να τερματίσει. Με τον Νίκο Ιωαννίδη. Καταφέρνει να στρίψει και καταφέρνει σιγά σιγά να τερματίσει. Πριν 3 χρόνια αρκετές από αυτές τις αναβάσεις που γίνονται τώρα φάνταζαν άπιαστες. Πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Τώρα βλέπουμε με αρκετή ευκολία μερικά αυτοκίνητα ανεβαίνουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και όσο προχωρά ο καιρός βελτιώνονται ακόμα προς το καλύτερο. Παρακολουθώντας ξένα πρωταθλήματα, οι οδηγοί έχουν καταφέρει να φτιάξουν μερικά πολύ καλά αυτοκίνητα.
κάθε αγώνα βγαίνουν 10 νικητές που παίρνουν βαθμούς. Ξεκινάει ο πρώτος από 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Κάποιος οδηγός, αν μείνει σε κάποιο σημείο και δεν ολοκληρώσει τη διαδρομή, στη διαδρομή υπάρχουν βαθμοί. Είναι σημαδεμένοι με βαθμούς, ξεκινώντας από την αρχή 300, 250, 200 και 150 στο τέλος. Κάποιος οδηγός με αυτοκίνητο. Οπ. Εδώ έχει αναποδογυριστεί. Ένα Nissan Patrol. Όμως αυτό που βλέπετε τώρα είναι ένα Patrol 42 άλογα, αλλά έχει μετατραπεί σε τούρπο. Οδηγός μαζί με τον οδηγό του τρέχουν μαζί. Προφανώς αυτά τα αυτοκίνητα, τα Mercedes, τα Unimog, έχουν αρκετό βάρος και οι μηχανές τους είναι αργές και μικρές, γι' αυτό και δυσκολεύονται. Έχουν όμως το πλεονέκτημα στο ύψος, το πλάτος και έχουν ανθεκτικές κορώνες. Την μάρκα. Είναι και αυτός νέος οδηγός. Και σιγά σιγά καταφέρνουν να δερματίσει. Πολλές φορές αναγκάζονται να κάνουν κάποια λάθη. Και σιγά σιγά καταφέρνει να τερματίσει. Αδειός. Αδειός. Και καταφέρνει να και καταφέρνει σιγά σιγά να τερματίσει.